Γεια σας πικάκια μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο skin και έχω λείψει πάρα πολύ καιρό, με συγχωρείτε γι' αυτό. Δούλευα, πέρασα μια πολύ κουραστική και ψυχοφθόρα σεζόν όπως είπαμε, αλλά δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Είμαστε για να μιλήσουμε εδώ για μια συναμίδη. Τώρα θα πεις Αργυρό πώς είσαι έτσι να μας μιλήσεις για τη μια συναμίδη. Παιδιά, εγώ θέλω να είμαι πραγματική και αληθινή. Φοράω τα ακουστικά για να ακούγομαι καλύτερα. Θέλω να είμαι όπως είμαι στην καθημερινότητά μου για σας. Ούτε πρόκειται να βαφτώ για να γυρίσω ένα βίντεο. Όποιος θέλει κοιτάει και βλέπει, όποιος θέλει δεν κοιτάει. Έχω πει ότι από εδώ και πέρα τα βίντεο μου θα είναι ενημερωτικά. Ούτε θα διαφημίζω τη ζωή μου, ούτε τα ψώνια μου του σούπερ μάρκετ. Θα είναι ενημερωτικά, επικοδομητικά, εκπαιδευτικά σε εισαγωγικά. Τέτοια πράγματα θα κάνουμε εδώ. Γιατί όλο το άλλο θέμα με έχει κουράσει και εμένα πάρα πολύ το να το βλέπω. Έχω μείνει πίσω στην παρακολούθηση των βίντεο φίλων που ακολουθώ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να κάνω keep up. Anyway, κλείνει τώρα αυτή η παρένθεση και πάμε να μιλήσουμε για τη μία συναμίδη. Καταρχήν, ξέρετε ότι εγώ δεν θα σας προτείνω ποτέ πανάκριβα προϊόντα, μπορεί κανένα δυο. Είμαι λάτρης του skincare, του οικονομικού skincare, drugstore skincare. Αγαπάω πάρα πολύ τη The Ordinary, αγαπάω πάρα πολύ τη The Inky List και θέλω πάρα πολύ να μην σας πιάνουν κορόιδα. Δεν πιστεύω στην κάναβη και στα προϊόντα hemp, γιατί δεν υπάρχει πουθενά επίσημη έρευνα ότι κάνουν καλό στην επιδερμίδα. Όσοι θέλετε να πάτε να δείτε και τη Yuli Beauty Leak, συμφωνώ απόλυτα μαζί της ότι ό,τι είναι χημικό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί χημεία είναι και το νερό που πίνεις. Πρέπει να μάθεις να ξεχωρίζεις το χημικό από το τοξικό. Δεν είναι κάτι κακό η χημεία. Ακόμα και το pH που διαβάζεις πάνω στα προϊόντα, χημεία έγινε για να βρεθεί η κλίμακα και έρευνες. Και τέλος πάντων, όλη μας η ύπαρξη είναι μια χημεία. Τελειώσαμε εδώ. Πάμε για στην νιασυναμίδη. Η νιασυναμίδη λοιπόν τι είναι? Είναι η βιταμίνη Β3. Βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στη βιταμίνη Α, σε Ι. Όμως και η βιταμίνη Β3 είναι πάρα πολύ σημαντική. Συνήθως για να τη δημιουργήσει ο οργανισμός μας πρέπει να καταναλώσουμε τροφή όπως τόνο, πατάτες, πασατέμπο, βοηθάει στις φθορές κυττάρων του DNA να τις επιδιορθώσει. Οπότε μέσα από τη διατροφή παίρνουμε την νιασίνη. Το μεταβολίζει ο οργανισμός και το κάνει νιασίνη. Όμως τοπικά, όταν φτιάχτηκε ως νιασυναμίδη, αυτό το μόριο τέλος πάντων, αυτό το προϊόν, βρέθηκε ότι βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να βγει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο. Θα σας πω ορισμένα πράγματα που κάνει η νιασυναμίδη. Θέλω να την θεωρήσετε ως πολυεργαλείο. Λοιπόν, δεν θέλω να βγει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, οπότε θα επικεντρωθούμε σε 7 πράγματα που κάνει η νιασυναμίδη. Δεν πρέπει να λείπει από κανέναν. Εγώ τη θεωρώ πολυεργαλείο. Είναι πολύ σημαντική για την περιποίηση στο δέρμα. Λοιπόν, πάμε. Ας πούμε τα 7 θαυματάκια που κάνει η νιασυναμίδη. Θωρακίζει πρώτον την επιδερμίδα. Λοιπόν, έχω εδώ τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, η πιο σημαντική της δράση είναι η ενδυνάμωση που προσφέρει στον επιδερμικό φραγμό. Γιατί προσφέρει ένα όρατο τείχος προστασίας, εμποδίζει την απώλεια υγρασίας και την είσοδο βλαβερών ουσιών από το περιβάλλον. Σύμφωνα με μελέτες, η νιασυναμίδη ενθαρρύνει την παραγωγή κεραμιδίων. Συνήθως τα λέμε κεραμίδια, κεραμίδια είναι η σωστή λέξη. Έχω κάνει και βίντεο για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα το πούμε κεραμίδια για ευκολία. Ενθαρρύνει την παραγωγή των κεραμιδίων, δηλαδή φανταστείτε την νιασυναμίδη σαν ένα αφεντικό που λέει «Hey, εσείς φτιάξτε κι άλλα κεραμίδια γιατί θα πέσει το τείχος». Τα κεραμίδια λοιπόν είναι αυτά που κρατάνε γερό τον επιδερμικό μας φραγμό. Είναι σαν την κόλλα που κρατάει τα κύτταρα στη θέση τους. Λοιπόν, οπότε μεγαλώνοντας η παραγωγή μειώνεται όσο μεγαλώνουμε και έρχεται η νιασυναμίδη να πει στον οργανισμό μας φτιάξε και άλλα.
πέρα από τις κρέμες που μπορούμε να βάλουμε πάνω μας και εμείς με κεραμίδια κτλ. Αν και οι περισσότερες είναι απάτη, ειδικά η CeraVe, να ψάχνεστε καλύτερα και πάντα να διαβάζετε τι είναι σωστό, γιατί και τα κεραμίδια για να γίνουν τεχνητά και να μιμηθούν την δουλειά των κεραμιδίων που φυσικά παράγουμε, είναι μια πολύ ακριβή διαδικασία. Τη CeraVe βλέπω ότι αγαπάνε πολύ οι ξηρές και ρυθισμένες επιδερμίδες, ίσως επειδή είναι πιο ήπια, αλλά δεν έχει τα κεραμίδια που υπόσχεται. Μια έρευνα θα σας πείσει. Φεύγουμε τώρα γιατί πιάσαμε άλλη συζήτηση και επιστρέφουμε στην Ιασυναμίδη. Καταπολεμά την ξηρότητα. Λοιπόν, περιορίζει σημαντικά την διαδερμική απώλεια νερού και ενισχύει τα επίπεδα υγρασίας. Και αυξάνει το πάχος της κεράτινης στιβάδας. Όταν δεν συνυπάρχει με άλλα ενυδατικά συστατικά, πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητά τους. Λοιπόν, οπότε έχουμε εδώ ένα τέλειο προϊόν που καταπολεμά την ξηρότητα, δηλαδή είναι humectant, τραβάει και αυτό την υγρασία. Όπου βλέπετε humectant, τραβάει την υγρασία. 3. Έχει αντιξηρωτική δράση. Προστατεύει την επιδερμίδα από τις επιθέσεις των ελεύθερων ριζών και αποκαθιστά τη φωτεινότητά της και την άτονη χρειά. Επιπλέον, συμβάλλει, όπως είπαμε και πριν, στην επανόρθωση φθορών στο DNA των κυττάρων που οφείλονται στην αστική ρήπανση και στην ακτινοβολία UV. Ειδικά όταν συνδυάζεται και με ρετινοειδή, γίνεται ένα πάρα πολύ δυνατό μείγμα για ανανέωση κυττάρων. 4. Σβήνει τις κοιλίδες και τους μαύρους κύκλους. Αυτό το σβήνει δεν είναι κάτι μαγικό, παιδιά. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις σε βάθος χρόνου μια ασυναμίδη και να τη χρησιμοποιήσεις συνέχεια για να βλέπεις και τα αποτελέσματά της. Έχει την ικανότητα να μειώνει τις μελαχρωματικές βλάβες, δηλαδή ηλιακές κοιλίδες, μέλασμα και να απαλύνει τους μαύρους κύκλους. Είπαμε, κανένα προϊόν δεν κάνει θαύματα. Εμποδίζοντας τη μεταφορά της μελανίνης, όλοι έχουμε μέσα μας τα μελανοκύτταρα, τα οποία μεταφέρονται. Η ασυναμίδη έρχεται και θα πει, θα κάτσεις εδώ και δεν θα πας στα κερατινοκύτταρα να μου κάνεις κακό και να αποκτήσω και άλλο χρώμα και σημαδάκια μαύρα και τα λοιπά και οι κοιλίδες. Οπότε είναι σαν να δίνει διαταγή, να μείνουν στην θέση τους και να μην απλώνεται η μελανίνη εκεί που δεν πρέπει. Λοιπόν, για να δούμε. Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, όπως διάβασα, είναι ανάλογη η δράση της με τις υδροκινώνες. Οι υδροκινώνες συνήθως γράφουν οι δερματολόγοι σε ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα με ακμή, όμως έχει πάρα πολλές παρενέργειες. 5. Βάζει φρένο στις ρητίδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι έσβησε η χαραγμένη ρητίδα. Απλά προστατεύει τη σύνεση του κολαγόνου από τη φθορά και ενθαρρύνει τη σύνθεση κολαγόνου, όπως και κεραμιδίων, και του υαλουρονικού οξέως. Έτσι, η επιδερμίδα μένει ενυδατωμένη και φουσκωμένη. Και τι έχουμε σε μια τέτοια επιδερμίδα? Δεν φαίνονται οι ρητίδες, έτσι δεν είναι? Ρυθμίζει τη λιπαρότητα και βοηθάει πάρα πολύ στην ακμή. Όχι μόνο βοηθάει, την αντιμετωπίζει κιόλας. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους βοήθησε η αντιβίωση, γιατί δίνουν και αντιβιωτικά πολλές φορές οι δερματολόγοι. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι δερματολόγος. Όλα αυτά είναι δικιά μου προσωπική μελέτη και θα παρουσιάσω προϊόντα που εγώ χρησιμοποιώ και με βοηθάνε. Απλά μου αρέσει να ενημερώνομαι για τα συστατικά που χρησιμοποιώ στο skin care μου. Λοιπόν, σύμφωνα με μελέτες, η νιασυναμίδη έχει βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο με ακμή. Μειώνει την παραγωγή σμίγματος της λιπαρότητας, μειώνει δηλαδή και το ρυθμό της έκρησης. Θυμάμαι μια ψυχή που έλεγε, πω, μου πέρασε η λιπαρότητα με αυτό τον ορό, μας διαφήμιζε έναν ορό. Μπορεί πολύ να καταλάβετε για ποια ψυχή μιλάω. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι που βαριούνται να γυρίσουν πίσω το μπουκάλι και να διαβάσουν. Όταν ήρθε αυτός ο ωραίος στα δικά μου χέρια και διάβασα τα συστατικά, ήταν full στην νιασυναμίδη ο ωραίος, οπότε ρύθμιζε την λιπαρότητα που υπήρχε. Έχει αντιφλεγμονώδες και αντιμικροβιακές δράσεις και ιδιότητες και είναι ευεργετική στην καταπράνηση των συμπτωμάτων της ήπιας ακμής.
Τώρα, αν έχετε πολύ σοβαρό πρόβλημα με ακμή, παιδιά, στο δερματολόγο σας, στο γιατρό σας, γιατί καμιά φορά είναι και ορμονικό, πολλές φορές είναι και γαστρεντερολογικό ακόμα έχω συναντήσει, λόγω πρόβλημα στομαχιού και εντέρου να έχει κάνει ο άνθρωπος σε ακμή, οπότε όταν είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα στον γιατρό σας. Μειώνει τις κοκκινίλες, φτάνουμε στο νούμερο 7, και η αντιφλεγμονώδη δράση της προστατεύει τον επιδερμικό φραγμό και την ερυθρότητα. Είναι εξίσου αποτελεσματική και στην αντιμετώπιση της ροδόχρου. Ροζέισια όσοι έχουν, τους βοηθάει πάρα πολύ η νιασιναμίδη να ξεφύγουν από αυτή την κοκκινίλα. Έχουν πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα οι άνθρωποι με ροζέισια. Πάμε τώρα και σε άλλα πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για την νιασιναμίδη. Εγώ μιλάω ως λιπαρή. Θα σας παρουσιάσω σε λίγο τα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Κρατάω το ένα στα χέρια μου. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ποια νιασιναμίδη είναι κατάλληλη για εμάς. Άλλη νιασιναμίδη, άλλο ποσοστό νιασιναμίδης χρειάζονται οι ξηρές επιδερμίδες και άλλο οι λιπαρές. Σύμφωνα με έρευνες, το περισσότερο δεν είναι πάντα καλύτερο. Δηλαδή, ακόμα και η Paula's Choice έχει κάνει ένα προϊόν τέλος πάντων που είναι 20% η περιεκτικότητα σε νιασιναμίδη και δεν έμεινε ευχαριστημένος ο κόσμος γιατί άφηνε πάρα πολύ άσπρο το πρόσωπο. Και εξάλλου, σύμφωνα με έρευνες, φτάνει στο απόγειο της απόδοσής της η νιασιναμίδη σε μία κλίμακα από 3 μέχρι 7% περίπου. Το προϊόν που κρατάω έχει 10% μέσα. Τώρα, αν έχεις πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα, καλύτερα να ξεκινήσεις από τα χαμηλά, γιατί έχουμε πει και γενικώς όποιο άτομο δεν είναι συνηθισμένο το δέρμα του στα οξέα, καλό θα είναι να ξεκινάει από χαμηλές περιεκτικότητες και να ανεβαίνει για να εκπαιδευτεί η επιδερμίδα. Λοιπόν, και εξαρτάται τι θέλεις να παλέψεις. Αν θέλεις, αν είσαι ξηρή και ευαίσθητη, προτίμησε ένα χαμηλό ποσοστό αν θες να πάρεις τις ευεργετικές ιδιότητες της νιασιναμίδης. Αν θες όμως να παλέψεις με υπερχρωμία, δυσχρωμία, υπερμελάχρωση κτλ, προτίμησε ένα ποσοστό 7 με 10% περιεκτικότητα. Επίσης, πρέπει να μην κάνεις double up την νιασιναμίδη σου. Δηλαδή, τι εννοώ, πολλές φορές αφού έχουμε διαλέξει ποια νιασιναμίδη κάνει για μας και ποια περιεκτικότητα και έχουμε διαλέξει το προϊόν μας, δεν παρατηρούμε ότι μέσα στα υπόλοιπα skincare μας προϊόντα υπάρχει και άλλο ποσοστό νιασιναμίδης. Έτσι το κάνουμε double up και αυτό μας κάνει να ξεφεύγουμε από την περιεκτικότητα που υποτίθεται ότι διαλέξαμε για μας και μπορεί να μας προκαλέσει κάποια ευαισθησία, αν είμαστε ευαίσθητοι. Καλό είναι όταν έχουμε προϊόντα με νιασιναμίδη μέσα, πάντα γυρνάμε, διαβάζουμε τα συστατικά, δεν χρειάζεται ένας έξτρα ορός. Οπότε, λίγη προσοχή εκεί πέρα. Είπαμε, το περισσότερο δεν είναι πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, η νιασιναμίδη είναι πάρα πολύ σταθερό μόριο, δεν οξυδώνεται κτλ. Είναι υδατοδιαλυτό. Τα βρίσκει σε πάρα πολλά πράγματα, σε κρέμες, σε ορούς, σε πολλά skin care προϊόντα, ακόμα και μέσα σε καθαριστικά και σε αντιλιακά. Αν και στα καθαριστικά μέσα η νιασιναμίδη δεν έχει καμία ουσία, γιατί είναι κάτι που πρέπει να μένει πάνω σου και να κάνει δουλειά και δεν πρέπει να το ξεπλύνεις. Οπότε, όποτε βλέπετε νιασιναμίδη σε κάποιο καθαριστικό, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί θα το ξεπλύνεις, δεν θα προλάβει να σου κάνει δουλίτσα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα προϊόντα που έχω εγώ και τις διαφορές τους. Πώς σας φαίνεται η Έλσα πίσω, παρένθεση, σαν να είναι έτοιμη να μου επιτεθεί. Λοιπόν, The Ordinary, εδώ 10% νιασιναμίδη και 1% zinc, ψευδάργυρο. Αγαπάω πάρα πολύ τη φόρμουλα. Πρέπει και ανάλογα, αν είστε ξηρές ή λιπαρές, να διαλέξετε και τη φόρμουλα που σας ταιριάζει, όχι μόνο την περιεκτικότητα. Αν είστε ξηρές, μπορεί να θέλετε κάτι σε κρέμα. Αν είστε λιπαρές, κάτι σε ορό. Και πάει λέγοντας, κάτι πιο ελαφρύ. Εγώ, είπαμε, μιλάω ως λιπαρή. Λοιπόν, αυτή την αγαπάω γιατί είναι η σύνθεσή της, η φόρμουλά της ελαφρώς ξηρή και μου θυμίζει πάρα πολύ ωραία τα επίπεδα της λιπαρότητας. Το λατρεύω,
Το φοράω κάθε μέρα. Προτιμώ να το φοράω το πρωί, γιατί δεν είναι φωτοευαισθητή, δεν προκαλεί φωτοευαισθησία η νιασιναμίδη. Οπότε την έχω ξεκινήσει και τη φοράω πρωί. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου αφήνει ένα ωραίο ματ αποτέλεσμα. Έχει όμως ένα μειονέκτημα. Έχει μέσα emulsifier για να κρατάει ενωμένα τα συστατικά. Emulsifier είναι ο γαλακτοματοποιητής. Είναι ένα δυνατό συστατικό που έχει μέσα για να κρατάει ενωμένα αυτά τα υλικά. Οπότε τι γίνεται, αν το βάλεις σε βρεγμένη επιδερμίδα, αυτό μιμείται την ενέργεια των συστατικών που υπάρχει στα καθαριστικά και αφρίζει. Για να μην σας αφρίσει, το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε 2 σταγονίτσες μόνο, γιατί το dropper είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις με τις ποσότητες στη The Ordinary, επειδή είναι και πάθη. 2 σταγόνες είναι αρκετές και να το κάνεις έτσι και να το βάλεις στο πρόσωπό σου έτσι και να μην το τρίψεις και να έχεις στεγνή επιδερμίδα, αλλιώς θα σου κάνει αφρό, που δεν έχει να κάνει με την αποδοτικότητα της νιασιναμίδης, δεν χαλάει. Απλά αν δεν θέλετε να σας κάνει αφρό, αυτή είναι η κίνηση που πρέπει να κάνετε. 2 σταγόνες είναι αρκετές της νιασιναμίδης. Το άλλο προϊόν που έχω είναι η πούδρα. Είναι 100% νιασιναμίδη. Είναι αυτή εδώ. Έχω διάφορα βίντεο, παιδιά, με τη The Ordinary. Αν θέλετε να πάτε να δείτε εκείνα πρώτα, για τη ρετινόλη, τι είναι τα οξέα, για τις κρέμες ματιών. Έχω διάφορα skincare βίντεο. Περάστε από εκεί να τα δείτε, άμα θέλετε πρώτα. Λοιπόν, εδώ είναι η πούδρα. Έτσι είναι εδώ, όπως είναι και η βιταμίνη C που έχω, σε καθαρή μορφή, έλα ασκορβικό. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο αντιφατικό. Παρόλο που είναι πούδρα, δεν έχει emulsifiers μέσα και είναι για να συγκρατούν, γιατί είναι η αγνή μορφή, δεν έχει να συγκρατήσει κάτι έξτρα συστατικό, είναι σκέτη νιασιναμίδη, 100%. Και είναι πιο ενυδατική, γιατί τα emulsifiers μπορεί να σε ξηραίνουν λίγο. Οπότε, αν είσαι ξηρή, εδώ είναι η λύση σου. Πουδρίτσα νιασιναμίδης. Με συγχωρείς. Λοιπόν, διαλύεται μόνο σε προϊόντα που είναι water-based, υδατοδιαλυτά. Εγώ προσωπικά την διαλύω με τα copper peptides στον ωρό μου της The Ordinary και τη φοράω όποτε θέλω και την κάνω και μάσκα πολλές φορές με μια ουδέτερη ενυδατική. Την κάνω μάσκα, την αφήνω 20 λεπτά, δηλαδή κάνω έτσι σαν πάστα, να δράσει ό,τι έχει να δράσει και μετά θα ξεπλύνω το περίσσευμα. Γιατί όπως είπαμε, όχι σε καθαριστικά, αλλά σαν μάσκα μπορείς να κάνεις μόνη σου μια μάσκα νιασιναμίδης. Και πάλι είχε μέσα ένα κουταλάκι, προτείνουν το μισό, τη μεζούρα, τη μισή μεζούρα από ό,τι έχουν μέσα. Αλλά αν βάλεις και ολόκληρη τη μεζούρα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είναι ένα σταθερό προϊόν και δεν θα πεθάνεις άμα βάλεις λίγο παραπάνω. Δεν είναι σταθερό και δεν θα σου κάνει κακό στην υγεία σου. Δηλαδή, πιο πολλοί έχουν παρατηρήσει, ίσως και από λάθος, χρήση breakouts με το νιασιναμίδη 10% και zinc, παρά με την πουδρίτσα. Αγαπάω και τα δύο, αλλά αγαπάω πιο πολύ τον ορό ως λιπαρή. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι το είχα πει και εγώ κάποτε ότι μην ανακατεύετε τη βιταμίνη C με την νιασιναμίδη, αλλά τελικά ψάχνοντας και διαβάζοντας, ήταν μια ξεπερασμένη έρευνα που βάλανε αυτά τα δύο συστατικά σε πολύ καθαρή μορφή κάτω από τεράστιες θερμοκρασίες και είδανε ότι μπορεί να υπάρξει ερεθισμός. Σε θερμοκρασίες που σαν ανθρώπινα όντα δεν πρόκειται να βρεθούμε ποτέ, οπότε αν βάλεις νιασιναμίδη και αφήσεις να περάσει, ξέρω εγώ, ένα δεκάλεπτο ή ένα πεντάλεπτο και λιγότερο, μπορείς να βάλεις και τη βιταμίνη C. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Γιατί πιο παλιά είναι ξεπερασμένη η έρευνα. Αυτή λέγαμε, όχι μαζί, θα κοκκινήσουμε, θα πάθουμε έγκαμπτο. Όχι, παιδιά, τίποτα από αυτό. Μπορείς να τα βάλεις και τα δύο. Φτάνει να υπάρξει ένα μικρό κενό. Να απορριφθεί πρώτα το ένα προϊόν που θα βάλουμε στο πρόσωπό μας και μετά να φορέσουμε το άλλο. Λοιπόν, τι άλλο είχα να σας πω. Α, και πάντα. Πάντα θα φοράτε αντιλιακό, άσχετα που δεν έχει που δεν προκαλεί φωτοδυστυσία ή νιασιναμίδη, θα φοράτε το αντιλιακό σας, γιατί στην ουσία είναι η μόνη αντιγύρανση και τίποτα από οξέα να μην θέλετε να βάλετε,
το αντιλιακό σας είναι η μόνη σας προστασία, είτε έχει ήλιο, είτε έχει συννεφιά, φοράτε το αντιλιακό σας, είναι η μόνη σας προστασία. Λοιπόν, αυτά παιδιά είχα να σας πω για τη Νέα Συναμίδη, κυκλοφορούν άπειρα προϊόντα, εντάξει, ψάχνοντας είδα ότι έχει πολύ καλές κριτικές και της Πιουρίτο εδώ, το, θα σας βάλω μια φωτογραφία, το Seafoam, κάπως έτσι λέγεται. Επίσης, αν θέλετε να αποφύγετε όλα τα steps που κάνω εγώ στο skincare, εμένα δεν με πειράζει, μου αρέσει να έχω πολλά steps. Σας έχω πει ότι δεν θα σας προτείνω πανάκριβα πράγματα, αλλά αυτό αξίζει τώρα που πλησιάζει και Black Friday, 26 του Νοεμβρίου νομίζω. Υπάρχει ο ορός της Alpha H που είναι μαζί, είδατε που σας λέω εγώ, ανακατεύω την ιασυναμίδη με πεπτίδια χαλκού. Λοιπόν, η Alpha H είναι ένας ακριβός ορός βέβαια, αλλά τα έχει όλα μέσα. Έχει και πεπτίδια χαλκού και τριπεπτίδια και νιασυναμίδη. Οπότε είστε με αυτόν τον ορό κομπλέ. Έχει, για να δω, έχω εδώ τον υπολογιστή αναμένο, έχει 56 ευρώ. Επίσης υπάρχει και το σετάκι που είναι και η βιταμίνη C και η βιταμίνη Ε και η βιταμίνη Α, ρετινόλη, που κοστίζει γύρω στα 80. Δεν ξέρω αν θα πέσουν αυτές οι τιμές στο Black Friday. Ρίξτε σας φορά μια ματιά. Εγώ έτσι online ψωνίζω πάντα, παιδιά. Δεν εμπιστεύομαι πλέον τις πολίτριες, γιατί δεν ξέρουν τα προϊόντα τους. Για τους skin intelligent ανθρώπους, τέλος πάντων, και εμάς που ενδιαφερόμαστε τι έχει το κάθε συστατικό, γιατί δεν με ενδιαφέρει αν η La Mer κάνει 80 ευρώ, έχει μέσα βλακίες, δεν έχει συστατικά που να σου κάνουν καλό. Δεν με ενδιαφέρει αν η Clinique πουλάει τη ρετινόλη της 80 ευρώ, είναι μάπα. Χίλιες φορές με 8 ευρώ η ρετινόλη που έχω μέσα της The Ordinary, πολύ πιο καλή σε περιεκτικότητα. Και προσέχετε, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ marketing και σας αδειάζουν τη τσέπη. Εντάξει, δηλαδή, βέβαια σας μπορεί να σας αρέσει κάτι, να το χρησιμοποιήσετε και να σας αρέσει, αλλά προσέξτε, και ειδικά με τις ρετινόλες, γιατί υπάρχουν συστατικά που σε κάνουν να ξεφλουδίσεις και εσύ νομίζεις ότι έδρασε η ρετινόλη. Δεν είναι έτσι, αγάπη μου. Δεν είναι έτσι. Και να μην βιάζεστε. Το πολύ γρήγορα δεν είναι πάντα καλύτερο. Και οι κορεάτισες, γιατί περιμένω να έρθουν και τα κορεάτικά μου, τι μας μάθανε. Να έχουμε υπομονή και να κάνουμε το δέρμα μας nourishment αντί να το γδύνουμε. Δεν χρησιμοποιώ πια προϊόντα που γδύνουν την επιδερμίδα. Τώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό, έχω να ψωνίσω skin και προϊόντα τουλάχιστον 2 καραντίνες, παιδιά. Βρέθηκα στα Χόντος. Βέβαια, η κοπέλα είναι φίλη μου και χωρίς να θέλω να την εκθέσω, εγώ φταίω πρώτη που δεν διάβασα. Μπορεί να ξεχαστήκαμε με τη συζήτηση γιατί λέγαμε για τα παιδιά που είναι άρρωστα κτλ. Λέω αν να πάρω και τους ορούς της L'Oréal, της ρετινόλης να τους δοκιμάσω. Και έρχομαι και λέει ναι, πάρ τους, ορίστε. Και διαβάζω γλυκολικό 10% σε 7 μέρες μέσα. Έχουμε βίντεο για τα αχάς και τα μπαχάς, να πάτε να το δείτε. Απαλή απολέπιση, γλυκολικό. Τι να το κάνω, όταν εδώ υπάρχει αυτό εδώ το μαγικό το πράγμα, ως λιπαρή και πάλι, ξηρές μακριά, το peeling solution με 30% περιεκτικότητα αχά και 2% περιεκτικότητα BHA. Δηλαδή, εντάξει, θα πάω να το πάρω πίσω για να δω αν έχουν ρετινόλη να δοκιμάσω. Και το λακτικό που έχω μέσα, δηλαδή αυτό θα μου είναι ανούσιο τώρα, δεν θέλω καν να το βάλω. Λέιζερ. Απολέπιση κάνει. Απολέπιση, απαλή απολέπιση, είναι γλυκολικό. Και το πιο δυνατό από τα απολεπιστικά είναι σάλι κυλικό. Το πιο δυνατό, παιδιά, και στο σώμα, μια χαρά, the Inkylist. Εντάξει, να διαβάζετε, μη σας... πώς να σας το πω, μη σας θαμπώνουν οι συσκευασίες. Μάθετε ανάλογα το πρόβλημά σας και τα θέλω σας να εστιάζετε στα συστατικά, να μαθαίνετε, να διαβάζετε από σωστούς ανθρώπους και όχι από ανθρώπους που θέλουν να σας πουλήσουν και από ανθρώπους που να ξέρετε ότι έχουν μια ιδέα πάνω στο skin care. Γιατί τώρα να έρθει η καθεμία και να μου πει «Ουάου, τι τέλειο αντιγυραντικό» και είναι απλά μια βιταμίνη C που να μην ξέρει. Ούτε αν είναι καθαρή βιταμίνη C, ούτε αν έβαλε κάποιο παράγωγο της βιταμίνη C. Δηλαδή υπάρχουν και προϊόντα, βλέπε Recipe Glow, Glow Recipe, Recipe Glow,
που έχουν το καρπούζι, το αβοκάντο και αυτά και είναι σαν λαμπίτσες που είναι πάρα πολύ όμορφες συσκευασίες και μυρίζουν πανέμορφα, το ποσοστό ας πούμε της νιασιναμίδης που έχουν μέσα είναι πάρα πολύ λίγο και έχουν έτσι μια ιδέα σήμερα και εσύ νομίζεις ότι λάμπεις και στην ουσία δεν κάνεις τίποτα. Λοιπόν, διαβάστε και ενημερωθείτε, μη σας πιάνουν κοροϊδά. Εντάξει, ακόμα και στα ελληνικά site, ακόμα και όσες αγαπάτε τα κορεάτικα, ψαχτείτε λιγάκι, υπάρχουν ένα σωρό site που μπορούμε να βρούμε, πολύ φθηνά πράγματα και όχι να τα πληρώνουμε εδώ τριπλά. Αυτά είχα να σας πω, βάλτε τη νιασιναμίδη στη ζωή σας, γιατί κάνω τα χέρια μου συνέχεια έτσι, δεν ξέρω. Βάλτε λοιπόν τη νιασιναμίδη στη ζωή σας, βάλτε τα ενεργά σιγά σιγά στη ζωή σας. Μπορείτε να πάτε να δείτε, όπως είπαμε, και τα προηγούμενα βίντεό μου για τη βιταμίνη α, παύλα ρετινόλη και τα λοιπά, έτσι με απλά λόγια για να καταλάβετε ορισμένα πράγματα, γιατί πάρα πολλές από εσάς πέφτουν τελείως κορόιδα και είναι αμαρτία. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Αν σας άρεσε το βίντεο μετά από τόσο καιρό, πατήστε ένα like, πατήστε και το καμπανάκι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ξαναξιωθώ να ανεβάσω βίντεο. Γιατί αυτή τη στιγμή καθαρίζω, γι' αυτό και η κούραση στο πρόσωπό μου. Κυριακή σταμάτησα τη δουλειά, αρρώστησε η μικρή, έχει 10 μέρες άρρωστη, ξενυχτούσα και καθαρίζω το σπίτι. Οπότε τώρα που κοιμάται λίγο βρήκα ευκαιρία να σας το γυρίσω. Με πάρα πολύ αγάπη, βάλτε νιασιναμίδη στη ζωή σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας φιλώ γλυκά. Γεια!